Θα έχετε βιώσει όλα αυτά τα 3 χρόνια την επιβολή νέων φόρων. Ήδη από τον πρώτο χρόνο είχαμε αύξηση αντικειμενικών αξιών και ζωνών και στην περιφέρεια του Αϊτού, του τέος Δήμου Αϊτού και σε όλους τους άλλους Δήμους. Και βέβαια δεν έχουν τελειωμό τα μέτρα αυτά που θα επιβληθούν με ακόμα μεγαλύτερη σφοδρότητα εάν ο λαός δεν βγάλει συμπεράσματα από τα κόμματα και τις παρατάξεις που πρόσκειται στα κόμματα εξουσίας και τους επιλέξει πάλι για νέα δημοτική αρχή. Θα έχετε ακόμα βιώσει και εδώ στη λαϊκή της του Κουπανακίου πόσο κάθε Κυριακή και οι πλανόδοι βιώνουν το λιγόστεμα του τζίρου τους στις τσέπες τους, γιατί ο λαός δεν έχει πια να καταναλώσει χρήματα. Πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από όλη αυτή την πολιτική. Πρέπει να τους στείλουμε εκεί που πρέπει με γερό το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης όσο ισχυρότερο μπορούμε και το ευρωψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι το μόνο κόμμα που δεν σας είπε ποτέ ψέματα, που σας έλεγε την αλήθεια εδώ και πολλά χρόνια και για τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τη φυσιογνωμία των Δήμων. Δεν έχουν πια αυτοί οι Δήμοι με τον καλλικρατικό νόμο καμιά σχέση με την παλιά τοπική αυτοδιοίκηση. Έρχονται να κάνουν και μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο. Και να σας πω ένα-δύο παραδείγματα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Ήδη από τον πρώτο χρόνο, ενώ φόρτωσαν περισσότερα δημοτικά τέλη στις πλάτες μας, τον επιχειρηματία Κωνσταντακόπουλο της Κώστα Ναβαρίνου του χάρισαν 3 μήνες δημοτικά τέλη περίπου 30.000 ευρώ και από πέρυσι πήρε την απόφαση η επιχείρησή του να χαρακτηριστεί εποχική, με συνέπεια το μισό χρόνο να μην πληρώνει καθόλου δημοτικά τέλη. Εσείς βέβαια σας έρχεται κάθε μήνα ο λογαριασμός και πληρώνετε όλο ένα και περισσότερα. Για το θέμα των απορριμμάτων, θα βιώσατε πέρυσι το Μάη τον εργολάβο που είχε εγκαταλείψει την περιοχή και για 10-15 μέρες και το Κοπανάκι και άλλα χωριά βρώμισαν από τα σκουπίδια. Και χρόνια από την πρώτη στιγμή παλεύαμε για να είναι δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου και στην καθαριότητα και παντού. Και φέτος μόνο αποφάσισαν να πάρουν ένα απορριμματοφόρο και με 3 υπαλλήλους να γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών. Βέβαια, όλα αυτά δεν τελειώνουν εδώ γιατί όπως ξέρετε σχεδιάζουν να όλο το πακέτο των απορριμμάτων να δοθεί στους μεγαλοεργολάβους όταν φτιάξουν τα εργοστάσια τους, που το κόστος αποκομιδής θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού. Αν σήμερα παραδείγματος χάρη στοιχίζει περίπου 30 ευρώ ο τόνος αποκομιδής, μετά όταν το αναλάβει ο εργολάβος θα πάνε 100 και πλέον. Επομένως τα χαράτσια θα έρθουν πάνω στα κεφάλια μας πολύ σφοδρότερα. Ακόμα έχουμε άλλους μεγαλοφιλέτες που δεν έχουν πληρώσει δεκάρα, ενώ χρηστούν εκατοντάδες και δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο Δήμο και τρέχουν να κόψουν το νερό ή το φως από τους μικροοφιλέτες. Θα έχετε βιώσει επίσης στους παιδικούς σταθμούς το χάλι με την ελλιπή σίτηση, με το ελλιπές προσωπικό, με την έλλειψη θέρμανσης. Περιμένουμε τους χορηγούς κάθε χρόνο να δώσουν λεφτά στο Δήμο για να πάρουν πετρέλαιο για λίγους μήνες για να ζεσταίνονται τα παιδιά στα σχολεία. Φέτος έδωσε το Ίδρυμα Νιάρχος 7.000 ευρώ για να τροφοδοτήσει τα σχολεία με πετρέλαια. Όταν λοιπόν το κράτος είναι απέναντί μας και κάθε χρόνο μειώνει την κρατική χρηματοδότηση προς τους Δήμους και τις περιφέρειες, να έχετε υπόψη σας ότι θα επιβάλλουν νέους φόρους για να ανταποκριθούν τις υποχρεώσεις που έχουν οι Δήμοι. Να μην μιλήσουμε βέβαια για τις άλλες υποδομές, για τα μηχανήματα που σκουριάζουν, για τους οδηγούς που κάθονται και όλα τα μικροέργα και τα μεγάλα τα δίνουν στους εργολάβους, γιατί πρέπει να ενισχύσουν τους επιχειρηματίες. Να πώς εκφράζεται λοιπόν η πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι νεοφώτιστοι σωτήρες και μεσίες έρχονται να σας πούν σήμερα ότι εμείς είμαστε καινούργοι και θα δοκιμαστούμε και ελάτε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα καινούριο Δήμο. Δεν σας λένε τη μισή αλήθεια ή μάλλον ψέματα όταν δεν σας λένε ότι οι Δήμοι πια έχουν μπει
στα παρατηρητήρια τα οικονομικά και ο προϋπολογισμός κάθε χρόνο θα ελέγχεται μέχρι τελευταίας δεκάρας και αν υπάρχει απόκληση θα επιβάλλονται φόροι, θα πουλιέται δημόσια περιουσία, δημοτική και θα τα βγάζει ο κάθε δήμαρχος πέρα με τους δικούς του πόρους που θα προέρχονται από το λαό, μια και το κράτος δεν είναι διατεθειμένο να δίνει ούτε τσακιστή δικάρα για τις ανάγκες των δήμων. Επομένως, έχετε κάθε λόγο να βγάλετε συμπεράσματα σωστά σε αυτές τις δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές και να ψηφίσετε παντού τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης και το Ευρωψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι το μόνο κόμμα που δεν σας κορόιδεψε ποτέ, δεν μισούσε τα λόγια του, ασκήσαμε έντονη κριτική, προβάλαμε τα προβλήματα στο Δήμο, είχαμε μερικά αποτελέσματα, όμως αν δεν δυναμώσουμε, δεν δυναμώσει δηλαδή η ίδια η φωνή του λαού, δεν πρόκειται να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Καλή επιτυχία λοιπόν και σας καλούμε όλους να υπερψηφίσετε τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις επερχόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, πατριώτες και πατριώτισσες, έχουμε πει για τα καλά σαν ΚΚΕ στην προεκλογική περίοδο, ξεδιπλώνουμε ένα έντονο πολιτικό, πολύμορφο πρόγραμμα και βάζουμε στο τραπέζι τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, την προοπτική της χώρας, την οικονομική κρίση και την ανάκαμψη με τα πλεονάσματα που μας λέει ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς, τη σχέση τοπικής διοίκησης, κυβερνητικής πολιτικής και στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δύο δρόμους ανάπτυξης που ανοίγονται μπροστά στο λαό μας. Όλα αυτά πρέπει να είναι πάνω στο τραπέζι. Οδεύοντας προς το Μάιο, ο λαός μας πρέπει να έχει όλη την εικόνα μπροστά του, γιατί μόνο τότε μπορεί να έχει καθαρή θέση για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και για έναν ακόμα λόγο, γιατί πολλοί μπουχό σηκώνουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για να σκεπάσουν τη στρατηγική του ταύτιση στα μεγάλα προβλήματα. Μας μιλάνε για πλεώνασμα. Ένα εντυπωσιακό λένε μάλιστα πλεώνασμα. Πλεώνασμα όμως που είναι στηριγμένο στην επίδεση στα λαϊκά συμφέροντα που πράγματι είναι πρωτοφανέρωτοι. Πρέπει ο λαός να μην δει μπροστά του τι ξανοίγεται τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Από καιρό εμείς έχουμε πει, η ψήφος από τμήματα του λαού δεν πρέπει μόνο να εκφράσει τη διάθεση στήριξης της αγωνιστικής συνέπειας που παρουσιάζει το ΚΚΕ διαχρονικά, αλλά να αποδυναμώσει το αστικό πολιτικό σύστημα και τις αστικές διακυβερνήσεις σε οποιαδήποτε εποχή. Απευθυνόμαστε στους εργάτες, στους αγρότες, στους βιοπαλαιστές της πόλης και του χωριού, στις οικογένειές τους, στα παιδιά τους. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που βρίσκονται πολύ χαμηλά, γιατί αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Απευθυνόμαστε κοιτώντας τους στα μάτια, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να τους κοιτάμε στα μάτια, γιατί μόνο εμείς έτσι μιλάμε πάντα στο λαό μας και τους λέμε. Βλέπετε ότι το ΚΚΕ παλεύει με επίκεντρο τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα του λαού, για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, για τη λαϊκή συμμαχία, για να ανοίξει ο δρόμος για άλλη πορεία στον τόπο. Πασχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα λέγαμε και παραπάνω από τις δυνάμεις, παραπάνω από τη δύναμη που μας έδωσε ο λαός στις προηγούμενες εκλογές, για να φτιαχτεί μια γερή αντιπολίτευση, εργατική και λαϊκή, που θα φρενάρει τα καταιγιστικά αντιλαϊκά μέτρα και την εναντίον σας επέλαση, που θα δρομολογήσει κατάσταση που θα διασφαλίζει την ικανοποίηση των λαϊκών συμφερόντων. Ελάτε λοιπόν με το ΚΚΕ, συμπορευτείτε μαζί μας, στηρίξτε το αποφασιστικά, δώστε του την ψήφο, αξιοποιήστε την ευκαιρία που σας δίνεται τώρα με τις εκλογές. Σε τέτοιες συνθήκες και με τέτοιες ευκαιρίες, καλό είναι να ανασύρετε και να αξιοποιείτε η πείρα που έχει ο λαός μας και παλιότερη
και η πρόσφατη. 2 χρόνια πριν, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού στήριξε τα κόμματα του κεφάλαιου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωσε την εκλογική δύναμη του ΚΚΕ. Κατάσταση που διαμόρφωσε χειρότερη μοίρα για τον κόσμο. Ζημιώθηκε ο λαός. Είχαν λυμμένα τα χέρια στην επίθεση που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η λογική περί μικρότερου κακού, περί σκαλοπατιού, έχει δοκιμαστεί χρόνια τώρα. Έχουμε πείρα. Δεν μπορούμε να μην τη θυμόμαστε. Χρόνια τώρα, τη σωρία των βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την υπογράφουν και τη στηρίζουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, δεξές και αριστερές, κεντροδεξές και κεντροαριστερές, με συμμετοχή και συνένοχα κόμματα της παρέας του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ έχει στο ενεργητικό του μόνο αυτό από τα υπόλοιπα κόμματα το ότι διαχρονικά εναντιώθηκε σε αυτή την επιλογή. Και πρέπει να το θυμούμαστε οι παλιότεροι, να το λέμε στους νεότερους τα παιδιά μας που δεν τους λένε την αλήθεια. Από τη δεκαετία του 60 ακόμα το ΚΚΕ μίλησε για το Λάκκο των Λεόντων και αντιστάθηκε στη συμφωνία σύνδεσης με την τότε ΕΟΚ που προωθούσαν η ΕΡΕ του Καραμαλή και η Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, οι πρόγονοι δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα. Τέλη της δεκαετίας του 70, το ΚΚΕ είπε όχι στην ένταξη στην ΕΟΚ, που έγινε με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και άλλων αστικών δυνάμεων, αλλά και με την υποστήριξη του τότε κουκουέ εσωτερικού του πρόγονου του ΣΥΡΙΖΑ. Το 1992, με τη μετεξέλιξη της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι μαζί, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν τη συνθήκη του Μάαστριχτ και τις μετέπειτα συνθήκες από το κάτους για το ευρώ, την ΟΝΕ, την κοινή αγροτική πολιτική και όλες αυτές τις συμφωνίες που σήμερα βιώνουμε τα αποτελέσματά τους. Τις 2 δεκαετίες μετά το 90, το ΚΚΕ μπήκε μπροστά στην πάλη και σήμερα είναι η μόνη δύναμη με θέση κρυστάλλινη και αταλάντευτη που λέει αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερής διαγραφή του χρέους και κοινωνικοποίηση. Τέτοια θέση δεν έχει κανένα άλλο κόμμα. Φίλοι και σύντροφοι, οι αντίπαλοι μας δεν πρέπει να τιμωρηθούν από το λαό μόνο γιατί ήταν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο γιατί τους είπαν ψέματα τόσα χρόνια. Ας θυμηθούμε τι μας έλεγαν. Έλεγαν ότι τα αγροτικά μας προϊόντα θα κατακλείσουν την αγορά των 300 εκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο που τη δική μας αγορά κατακλείζουν τα κινέζικα, οι αιγυπτιακές πατάτες, τα σκόρδα από την Τουρκία και ό,τι άλλο λογής εμπόρευμα αγροτικό εισάγεται. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το λάδι το παρθένο της Μεσσηνίας το παίρνουν για μαγιά οι καπιταλιστές και οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλεξαγωγείς για να κάνουν τις προσμίξεις και να πουλάνε λάδι που δεν έχει τις προδιαγραφές σαν παρθένο λάδι. Δεν πρέπει να τους τιμωρήσουμε μόνο για αυτά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ φοβίζουν το λαό πως θα καεί το σύμπαν αν αποδεσμευτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι αποφάσεις και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούν είναι που καταστρέφει το λαό. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ καθόλου δεν ανησυχεί και δεν φοβίζει τους εχθρούς του λαού. Μπορεί να λιτορεύει γενικά και να λέει αυτά που ακούγαμε χρόνια πριν, ότι το χωρίζει άβυσος από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι το φως και το σκοτάδι, υπόλογε ο Κουτσόγιωργας πριν από κάποια χρόνια που χώριζε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Να τους όμως που συγκυβερνάνε. Δίνει διαπιστευτήρια ο Τσίπρας όχι μόνο στο ΣΕΒ και στο Δασκαλόπλο, αλλά και στους υπερατλαντικούς και ατλαντικούς συμμάχους του. Δεν είναι πολύ καιρός που πήγε στο Τέξας και έδωσε τα διαπιστευτήριά του. Δεν πρέπει ο λαός να δείξει καμιά υποτίμηση στα νέα σενάρια και στα νέα σχήματα που διαμορφώνουν δεξιά και αριστερά για να φτιάξουν νέα αναχώματα να του κλέψουν πάλι την ψήφο. Φίλες και φίλοι,
όσον αφορά την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, της πρέπει απομόνωση, γιατί είναι τέκνο του συστήματος. Από αυτό στηρίζεται και γι' αυτό δουλεύει. Γιατί θέλει να τσακίσει το εργατικό λαϊκό κίνημα και να μπολιάσει την νεολαία με τον αντικομουνισμό και τις άλλες αντιδραστικές της αντιλήψεις. Για τη δημαγωγία σύστολα. Γιατί όταν τους κάλεσαν οι εισαγγελείς, άρχισαν να μουρτζοκλαίνε. Αυτά είναι λοιπόν τα παλικάρια που πελεκάνε ανήμπορους εργάτες, που πελεκάνε με στη νύχτα μετανάστες. Όταν τους καλεί το κράτος τους, αρχίζουν και μουρτζοκλαίνε και τα διπλώνουν. Μαύρο λοιπόν σε αυτή τη συμμορία και ψήφος το ΚΚΕ, γιατί ο φασισμός, όπως και ιστορικά αποδείχτηκε, αντιμετωπίζεται μόνο με ισχυροποίηση του ΚΚΕ και την εργατική λαϊκή πάλη και όχι με μέτρα υπεράσπισης της αστικής δημοκρατίας. Φίλες και φίλοι, η ψήφος στο ΚΚΕ είναι πολλαπλής αξίας και για το σήμερα και για το αύριο. Είναι καλή από κάθε άποψη για το λαό, γιατί το ΚΚΕ κόντρα σε κάθε καιρό και παρά τον αρνητικό συσχετισμό είναι ανυποχώρητο στην καθημερινή πάλη. Και η κυρία προηγούμενα που με αντάμωσε στη λαϊκή που περιοδεύαμε και είπε ότι το ΚΚΕ και η περιφερειακή του σύμβουλη στην περιφέρεια υπέγραψαν τις αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων ή λέει ψέματα ή είναι παιδί του Τατούλη ή δεν έχει πληροφορηθεί καλά. Και με την ευκαιρία έχουν εγκληματικές ευθύνες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που οδήγησαν χρόνια τώρα τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ακραίο αδιέξοδο. Για να έχουμε σαν αυτά που είχατε πριν από ένα χρόνο εδώ στην περιοχή σας, στη Τρίπολη που έμειναν μέσα στο καλοκαίρι 2 μήνες αμάζευτα τα σκουπίδια, στο Κρανίδι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Γενικά η Πελοπόννησο να είναι μια ανοιχτή χωματερή για να έρθει ο σωτήρας καπιταλιστής να κερδοσκοπήσει σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Τέλος του 2011, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα οι δυνάμεις, οι παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Τατούλη και των οικολόγων, ψήφισαν το διαγωνισμό διαχείρισης των απορριμμάτων και ανέθεσαν στον ανάδοχο που θα αναλάβει τη διαχείριση τα πάντα, από τη χωροθέτηση, τη μελέτη, τη μέθοδο διαχείρισης που θα επιλεγεί, την δημιουργία των εργοστασίων ή των άλλων εγκαταστάσεων, τη τιμολόγηση, ακόμα και τον έλεγχο. Σας λένε ψέματα όσοι σας λένε ότι δεν συμφωνούνε ή δεν συμπράξανε με τη χωροθέτηση των εργοστασίων της Τέρνα στην Παλιόχουνη και στην Καλλιρόη. Όταν έδιναν στην Τέρνα το δικαίωμα να χωροθετεί, δεν το ξέρανε. Σας λένε ψέματα όσοι σας λένε ότι είναι πρωτοποριακό περιβαλλοντολογικό πάρκο, έργο, ότι θα πηγαίνετε τα παιδιά σας εκδρομή μέσα σε αυτό το σκουπιδό εργοστάσιο. Σκεφτείτε ότι τα φτιάχνουν αυτά σε γη υψηλής παραγωγικότητας, πάνω σε σεισμογενείς και σε ρήγματα, περιοχές και σε ρήγματα. Τα φτιάχνουν πάνω από υδροφόρους ορίζοντες, γιατί ο καπιταλιστής δεν νοιάζεται για το περιβάλλον, δεν νοιάζεται για την υγεία των πολιτών, νοιάζεται για να μεγιστοποιήσει το κέρδος του το καπιταλιστικό. Σας κρύβουν ότι πέρα από την ποσότητα που είναι διατεθειμένη να πάνε οπωσδήποτε, δηλαδή η περιφέρεια θα πηγαίνει 150.000 τόνους, άρα αντιστοιχεί και στο Δήμο σας αντίστοιχος αριθμός. Αν δεν το πάρει ο Δήμος θα τρώει πρόστιμα. Σας κρύβουν ότι υπάρχουν οι λίτρες ποιότητας. Αν δεν πάτε την ανάλογη σύνθεση σκουπιδιών, άλλα πρόστιμα. Να γιατί λοιπόν θα πληρώνουμε σε λίγα χρόνια τα σκουπίδια μας χρυσάφι για να κερδοσκοπεί η Τέρνα. Και δέστε πατριώτες, βογκάει ο λαός μας, δεν υπάρχει σάλιο για τη σύνταξη του εργάτη, του αγρότη, του αυταπασχολούμενου, δεν υπάρχει ρεύμα για το σχολείο,
για το νοσοκομείο, δεν υπάρχουν αναλώσιμα, δεν υπάρχουν γιατροί, όμως η Τέρνα που πήρε τα σκουπίδια το τελευταίο εξάμηνο του 12 είχε 27 εκατομμύρια καθαρά κέρδη. Το τελευταίο εξάμηνο του 13 είχε 34,9 εκατομμύρια καθαρά κέρδη. Να λοιπόν γιατί σας λέμε πατριώτες, ότι σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης κάποιοι καταστρέφονται, αλλά και κάποιοι άλλοι μεγενθύνονται. Να γιατί λοιπόν αυτούς που ψήφισαν, αυτούς που συνηγόρησαν να παραδοχθεί η διαχείριση των απορριμμάτων στην Τέρνα, τους πρέπει μαύρο στις εκλογές του Μάη σε όλα τα επίπεδα. Και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στην Ευρωβουλή. Πατριώτες, πατριώτισες, με ισχυρό το κουκουέ καταδικάζονται με σαφήνια όλες οι παρερμηνίες, όλα τα κεντροδεξιά και κεντροαριστερά σενάρια που τούτη την περίοδο κυοφορούνται στη χώρα μας. Το ΚΚΕ όμως, και γι' αυτό αξίζει να το στηρίξετε, έχει πρόταση διεξόδου από την κρίση σε όφελος του λαού. Το ΚΚΕ λέει αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερής διαγραφή του χρέους, κεντρικός σχεδιασμός, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, 5 φράσεις και ένα ολόκληρο σχέδιο λαϊκής ανάπτυξης για την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, για την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών. Γιατί δέστε πατριώτες, ο Τατούλης, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλιου, όλοι τους μαζί ψηφίσανε για τους αγρότες αρκετά μέτρα την προηγούμενη περίοδο. Όμως όχι για τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, όχι για αυτούς που βγάζουν το μεροκάματο από το χωράφι, αλλά για τους μεγαλοαγρότες, για τους μεγαλοεξαγωγείς, για τους μεγαλομεσάζοντες, για τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Γιατί αυτούς αφορά ο σύνδεσμος εξαγωγέων που στήριξε ο κύριος Τατούλης και η πλειοψηφία του στην Πελοπόννησο. Αυτούς αφορά η αγροτοδιατροφική σύμπραξη, όπου η περιφέρεια μαζί με τους δήμους, τα επιμελητήρια και καπιταλιστικές επιχειρήσεις ΑΕ στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα φτιάξαν την αγροδιατροφική σύμπραξη ΑΕ. Αυτούς ικανοποιούν όλα τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη διαφήμιση τάχατες του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου. Είναι για τους tour operators, είναι για τους τουρίστες που έρχονται και πάνε στα ξενοδοχεία με τα βραχιολάκια. Δεν είναι για το μικρό και μεσαίο επιχειρηματία εστίασης ή ενοικιαζόμενα δωμάτια μικρό ξενοδοχείο. Έχουν λοιπόν σαν στόχο να ξεκληρίσουν τη μικρή και μεσαία αγροτιά, τους μικρούς επαγγελματίες και εμπόρους. Αυτά είναι τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση τώρα για τους αγρότες. Λένε ψέματα ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν φόρο. Πληρώνουν φόρο όπως πληρώνει όλα τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Πληρώνουν ΦΠΑ, πληρώνουν χαράτσια, πληρώνουν τα αποδοτικά τέλη, πληρώνουν τις Παναγιά στα μάτια. Απλά θέλουν να τους βάλουν στο μαντρί του επιχειρηματία να τηρούν βιβλία, να πάνε στην εφορία για να τους ξεκληρίσουν μια ώρα αρχίτερα, όπως ξεκλήρισαν τα μπακάλικα και ήρθαν τα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα και άλωσαν την αγορά. Έτσι πρέπει να τελειώνουν και οι λαϊκές και ο κόσμος να πηγαίνει στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και στις αλυσίδες. Πατριώτες, το Μάιο οι κάλπες θα είναι τρεις. Το ΚΚΕ λέει ότι ο λαός πρέπει και στις τρεις κάλπες να ψηφίσει με 9 κριτήρια να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και στις ευρωεκλογές και το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης με το γαρίφαλο στους δήμους και στις περιφέρειες. Όχι μόνο στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και τοπικά, στην περιφέρεια, στο Δήμο. Δυο είναι οι γραμμές που συγκρούονται. Ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος που ακολουθείται 1000 χρόνια και μας έφεραν εδώ που μας έφεραν, και άλλος είναι η πρόταση διεξόδου που λέει το ΚΚΕ. Η πολιτική της τοπικής διοίκησης, του Δήμου και της περιφέρειας εξαρτάται από την πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης.
και η πολιτική του κεφαλαίου υλοποιείται ενιαία και στο επίπεδο της κυβέρνησης και στο επίπεδο του Δήμου. Όσοι διεκδικήσουν την ψήφο στην περιφέρεια και στο Δήμο πρέπει και οφείλουν να πούν και πρέπει να τους αναγκάσετε να πούν με ποιους είναι και ποια πολιτική υπηρετούν. Οι τοπικές αρχές, παλιές και νέες, την ίδια ώρα που είναι ασυγκίνητες στα βάσανα του Κοσμάκη, είναι πολύ ευαίσθητες στα αιτήματα των επιχειρηματιών. Έφερε αρκετά παραδείγματα ο Σαράντος προηγούμενα. Εμείς τι λέμε? Καλούμε σε συστράτευση και συμπόρευση όλων αυτόν τον κόσμο που δεν συμφωνάει σε όλα μαζί μας. Βλέπει όμως ότι είμαστε η μόνη δύναμη που με πολιτική συνέπεια, χωρίς να μασάμε τα λόγια μας, χρόνια τώρα δίνουμε την πάλη μέσα και έξω από τη Βουλή, μέσα και έξω από τις περιφέρειες, μέσα και έξω από τους Δήμους. Αντιπαλεύουμε τις θολές καταστάσεις που οι άλλες πολιτικές δυνάμεις τώρα μπροστά στις εκλογές προσπαθούν να φτιάξουν τάχατες με ανεξάρτητους, με αθέσμετους και άλλα τέτοια χαρακτηριστικά συνδυασμούς. Ακόμα και ο Τατούλης παρουσιάζεται σαν ανεξάρτητος και αδέσμευτος. Δεν είναι ανεξάρτητοι και αδέσμευτοι. Είναι εξαρτημένοι από τα μεγάλα συμφέροντα. Είναι εξαρτημένοι από τους εργολάβους, μικρούς και μεγάλους που αλωνίζουν τους Δήμους και τις περιφέρειες. Είναι εξαρτημένοι από τα κόμματά τους που είναι τα κόμματα του κεφάλαιου που τώρα μπροστά στις εκλογές πετάνε το κουστούμι του πολιτικού και φοράνε το κουστούμι του ανεξάρτητου. Μην τους πιστεύετε, πάνε να κλέψουν την ψήφο σας όπως την έκλεψαν και τα υπόλοιπα προηγούμενα χρόνια. Ας μας πούν πατριώτες, στο Δήμο την προηγούμενη φορά, πού ήταν οι συνασπισμένοι, πού ήταν οι ΣΥΡΙΖΕΗ, ήταν ή δεν ήταν στα ψηφοδέλτια του δικοματισμού? 26 Δήμους έχει η περιφέρεια. Στους 4 Δήμους ακατέβηκαν αυτόνομοι. Στους υπόλοιπους Δήμους κατέβηκαν σε 9 κοινά ψηφοδέλτια. Κύρια με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και αλλού με δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και αλλού σε τουρλού πολυστηλεκτικά ψηφοδέλτια. Μόνο και μόνο για να πάρουν μια θέση αντιδήμαρχου, μια θέση Προέδρου Δημοτικού Συμβούλιου. Να γιατί, πατριώτες, τους πρέπει μαύρο. Εμείς σας καλούμε, εκτός από ΚΑΕ στην Ευρωβουλή, ρίξτε μαζί κάτω ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης, το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο στις κάλπες του Δήμου και της Περιφέρειας. Σας καλούμε όλους και όλες, ξεπεράστε ενδιασμούς και προκαταλήψεις που μπορεί να είχαμε παλιά στο παρελθόν. Μου είπε ένας πατριώτης, μας λέγανε πριν από 40 και 50 χρόνια ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα μας πάρουν το σπίτι και το χωράφι. Να τώρα που το χωράφι και το σπίτι το παίρνουν οι τραπεζίτες, το παίρνει και το κεφάλαιο. Να γιατί, πατριώτες, ξεπεράστε προκαταλήψεις του παρελθόντος, συστρατευτείτε με αυτούς που μόνιμα το παλεύουν με σταθερότητα. Με ισχυρό κουκουέ παντού να κάνει ο λαός ένα βήμα μπροστά, να δείξει ότι χειραφετείται από τρομοκρατικά και ψεύτικα μεγάλα λόγια και διλήμματα. Να δείξει ο λαός τον πόη του με ψήφο στο ΚΚΕ και στις 3 κάλπες. Σας ευχαριστώ.